Θανάση, ήττα. Ναι. Εντάξει, όταν χάνεις την έδρα σου είναι δύσκολες στιγμές, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, οι οποίοι κατά την άποψή μου έκαναν καλή εμφάνιση. Αν ξέρω στο πρώτο δεκάλεπτο που μπήκαμε κάπως μουδιασμένα, σε αυτό βοήθησε και τον γκολ έτσι της Χαλκίδας με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Μείναμε πίσω στο σκορ. Τα παιδιά αντέδρασαν από το 10ο λεπτό και μετά πάρα πολύ καλά. Ίσως είχαμε το καλύτερό μας διάστημα από το 10 έως και το 33. Η ομάδα είχε στοιχεία πίεσης ψηλά, συνεχόμενης κυκλοφορίας, κατοχή της μπάλας, δημιουργία ευκαιριών. Κάναμε το 1-1 και το παιχνίδι έδειχνε ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και να φτάσουμε στη νίκη. Σε μια ανύποπτη στιγμή και με ένα ατομικό λάθος, εκεί το πληρώσαμε ακριβά εκεί με το 1-2. Και αυτό μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου δημιούργησε έτσι μια απογοήτευση στα παιδιά. Στο δεύτερο ημιχρόνο ξαναμπήκαμε δυνατά και μέχρι το 70-75 κυριαρχούσαμε στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το μάτς άνοιξε. Έγινε λίγο άναρχο, δεν υπήρχε πολύ τακτική. Θα μπορούσαμε και να σκοράρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά θα μπορούσαμε να δεχτούμε και το 1-3. Δεν έγινε τίποτα από τα δύο, παρέμεινε το 1-2. Θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Χαλκίδας, η οποία στάθηκε, δεν θα πω πιο τυχερή. Απλά ήταν λίγο πιο έμπειρη και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις όποιες ευκαιρίες της δημιουργήθηκαν. Ενώ αντίθετα, εμείς δεν δείξαμε ούτε εύστοχοι στην τελική προσπάθεια και λίγο επιπόλαιοι κάποιες στιγμές του παιχνιδιού. Θα τονίσω και πάλι όμως ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, τα οποία εγώ βλέπω ότι παρουσιάζουν καλό ποδόσφαιρο. Και σε βάθος χρόνου θα αποτυπωθεί και στο βαθμολογικό πίνακα. Βέβαια, έχουμε το ρεπό μας στην επόμενη αγωνιστική. Έχουμε 2 εβδομάδες τώρα για να δούμε το παιχνίδι με τη Θήλα Ραφίνας, το οποίο θα είναι κρίσιμο και κομβική σημασία, θα έλεγα, για την ομάδα μας. Και μετά, φτάνοντας οι διακοπές των γιορτών, θα πρέπει εκεί να μιλήσουμε εδώ με τους ανθρώπους, να δούμε πώς μπορεί η ομάδα αυτή να βοηθηθεί. Γιατί έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, έχουμε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι μικρό έτσι και το ρόστερ και ο μέσος όρος ηλικίας δείχνει έτσι κάποια την απειρία που έχουμε σε κάποια παιχνίδια ή σε κάποια σημεία των παιχνιδιών. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε σκληρή δουλειά, υπομονή. Σε τέτοιες στιγμές που προέρχεσαι από μία ήττα στην έδρα σου, πρέπει να δείξεις δύναμη, πρέπει να δείξεις ψυχή. Και εκεί φαίνεται ποιος πιστεύει στη δουλειά και στο συγκεκριμένο πλάνο. Εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε εδώ. Και μιλάω με απόλυτη σιγουριά ότι η ομάδα αυτή έχει μέλλον και αγωνιστικά και ελπίζω η ήττα αυτή να συσπηρώσει και κάποια άτομα να έχει και καλύτερο μέλλον και διοικητικά. Θανάση, είσαι από τους ανθρώπους, από τους προπονητές που δεν παίρνεις μέρος, δεν παίρνεις θέση σε θέματα διαιτητικά. Όμως στο 85 κάτι έγινε με το Μακρύδη, μια ανατροπή. Από ψηλά από την εξέδρα είδαμε ότι ήταν ανατροπή. Θες να πάρεις θέση? Για άλλη μια φορά δεν θα πάρω θέση στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη φάση. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή του πρωταθλήματος η ομάδα μας έχει αδικηθεί από τη διαιτησία. Αυτό το λένε όλοι και οι ξένοι ανταποκριτές και εσύ που βρίσκεσαι πάντα εδώ. Αυτοί που πρέπει να το δουν, να το δουν. Και είναι καλό και οι διαιτητές να βλέπουν και να διακρίνουν ποια ομάδα είναι αυτή που παίζει και σύμφωνα με τα αθλητικά πλαίσια και παίζει και καλό ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι χρειάζεται και μια προστασία σε αυτές τις ομάδες. Αυτό είναι και καλό για το ίδιο το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό πρέπει να το δουν και οι ίδιοι οι διαιτητές. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.